Πρώτη συνταγή για σήμερα από τη Ρωσία. Θα φτιάξουμε πυροσκή. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, στη Βόρεια Ελλάδα τα τρώμε πάρα πολύ, μας αρέσουν τα πυροσκή. Και ουσιαστικά σήμερα θα φτιάξουμε με λουκάνικο, την πιο έτσι χαρακτηριστική εκδοχή τους. Αλλά στα πυροσκή μπορούμε να βάλουμε ό,τι γέμιση θέλουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα πυροσκή με λουκάνικο θα χρειαστούμε: για τη ζύμη, 240 γραμμάρια γάλα χλιαρό, ένα κουταλάκι του γλυκού, ζάχαρη κρυσταλλική, μία κουταλιά της σούπας, μαγιά ξηρή, 3 αυγά μεσαία, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλάτι και 1-2 κουταλιές της σούπας, ελαιόλαδο. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 6 λουκάνικα Φραγκφούρτης και 600 ml ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε πυροσκή. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τι είναι τα πυροσκή είναι ένα τύπου λουκουμαδάκι που βάζουμε γέμιση στη μέση. Δεν είναι πολύ γλυκό το εξωτερικό, είναι αφρά το ψωμάκι, αλλά είναι πεντανόστιμο. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το ζυμάρι. Το ζυμάρι είναι πραγματικά αστείο να το φτιάξετε. Χρειαζόμαστε τον κάδο του μίξερ μας. Θα χρειαστεί έτσι χτύπημα στο μίξερ, αλλά άμα δεν έχουμε μίξερ και θέλουμε να κάνουμε τη συνταγή, να σας πω ότι με αρκετό πλάσιμο στο χέρι γίνεται. Αρκεί να πλάσουμε για 5-10 λεπτά τουλάχιστον δυνατά για να μπορέσει να δέσει το ζυμάρι μας. Και όταν έχουμε ένα ζυμάρι και έχουμε μαγιά, το κλασικό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε όλα τα υγρά στοιχεία μαζί με τη μαγιά για να αρχίζει η μαγιά να ζωντανεύει. Οπότε πολύ απλά στον μπολ μου θα ρίξω το γάλα. Και το γάλα είναι πολύ σημαντικό να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα βοηθήσει στο να φουσκώσει πιο γρήγορα το ζυμάρι. Άμα είναι κρύο από το ψυγείο, πάλι θα δουλέψει, απλά θα πάρει περισσότερη ώρα. Δεν μας πειράζει. Αυτό που δεν θέλω με τίποτα είναι να είναι πολύ ζεστό το γάλα. Γιατί άμα είναι πολύ ζεστό το γάλα, τότε θα μας κάψει τη μαγιά και δεν θα φουσκώσουν με τίποτα τα πυροσκή μας. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα τη ζάχαρη, θα ρίξω μέσα τη μαγιά. Θα ανακατέψω. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά και μόλις διαλυθεί και πάρει αυτό το μπέζ χρώμα το μείγμα μας. Θα προσθέσουμε μέσα και τα αυγά. 3 αυγουλάκια. 1, 2, 3. Έχω κάνει κάτι δύσκολο? Είναι πάρα πολύ εύκολα. Αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολα, όντως. Ποια είναι τώρα η διαφορά της ξηρής μαγιάς με τη φρέσκια μαγιά? Η διαφορά τους είναι πολύ απλή. Ουσιαστικά η αναλογία είναι 1:2. Άμα σε μια συνταγή βάλουμε 10 γραμμάρια ξηρή μαγιά, θα χρειαστεί να βάλουμε 20 γραμμάρια φρέσκιας. 1:2. Λοιπόν, έχουμε έτοιμο το μείγμα μας εδώ πέρα με τα αυγά, το γάλα, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Και τώρα, άμα έχετε χρόνο και αφήσετε 10 λεπτάκια στην άκρη, καλά θα κάνετε. Άμα δεν έχετε χρόνο, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε κανονικά τη διαδικασία μας. Θα προσθέσουμε μέσα το αλεύρι. Θα προσθέσουμε μέσα το αλάτι. Και θα βάλουμε πάνω στο μίξερ να χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, επειδή τα πυροσκή βγαίνουν και σε γλυκιά εκδοχή, σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν μπορείτε να βάλετε περισσότερο ζάχαρη στο ζυμάρι σας, αναρωτιέστε? Αυτό σκεφτόμουν. Τι ψεύτης είναι αυτός? Λοιπόν, επειδή το σκεφτόσουν λοιπόν, να σου πω ότι δεν γίνεται να βάλεις παραπάνω ζάχαρη, γιατί αν βάλουμε παραπάνω ζάχαρη, επειδή θα τηγανίσουμε τα πυροσκή, θα καβουρνιαστούν από έξω, θα γίνουν μαύρα και ουσιαστικά μέσα θα είναι ομά. Οπότε, άμα θέλουμε πιο γλυκά τα πυροσκή μας, θα βάλουμε μέσα γλυκιά γέμιση. Ουσιαστικά τη γλυκύτητα θα την πάρουμε από τη γέμιση και όχι από το εξωτερικό περίβλημα. Εντάξει? Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να χτυπήσουμε καλά το ζυμάρι μας. Πριν το χτυπήσουμε όμως, να προσθέσω και λίγο λαδάκι. Λίγο ελαιόλαδο. Εδώ. Φτάνει. Κλείνω το μίξερ. Μέτρια ταχύτητα με το γάντζο. Σε 5-10 λεπτάκια θα γυρίσω πίσω για να αφήσω το ζυμάρι μου να φουσκώσει. Και μετά από καλό χτύπημα, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε, το ζυμάρι είναι αρκετά ελαστικό. Το βλέπετε? Δεν είναι ένα ζυμάρι ψωμιού. Βλέπετε ότι είναι αρκετά ελαστικό και είναι σχετικά δύσκολο να το πλάσουμε. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ για να ανακατέψετε τόση πολλή ώρα, μπορείτε να προσθέσετε λίγο παραπάνω αλεύρι. 20-30 γραμμάρια για να σας βοηθήσει να είναι λίγο πιο σκληρό το αλεύρι και να μπορείτε να το πλάσετε. Τώρα, πάμε να το μεταφέρουμε εδώ. Και ο τρόπος είναι πολύ εύκολος. Θέλουμε ένα μπολάκι, θα ρίξουμε λίγο αλεύρι κάτω για να μην κολλήσει το ζυμάρι μας. Και επίσης θα βάλουμε αλεύρι στα χέρια μας. Για να μπορέσουμε να πιάσουμε το ζυμάρι και να το μεταφέρουμε. Και ουσιαστικά το βγάλουμε. Βλέπετε ότι το αλεύρι βοηθάει πάρα πολύ στο να μην κολλήσει τα χέρια του ζυμάρι. Αλλά πιστέψτε με, όσο πιο ελαστικό είναι τώρα,
τόσο πιο ωραίο θα βγει το ζυμάρι μας στο τέλος. Ρίχνουμε και λίγο αλεύρι από πάνω, εδώ. Τώρα, καλύπτουμε με μεμβράνη, εδώ πέρα. Και αφήνουμε στην άκρη μέχρι που να διπλασιαστεί. Θα πάρει από μία έως μία μισή ώρα. Και όταν λέω να διπλασιαστεί, πάντα σας έχω ένα έτοιμο στάδιο για να σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Θέλουμε να γίνει κάπως έτσι. Το βλέπετε? Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη να φουσκώσει, εδώ. Και θα χρησιμοποιήσουμε το έτοιμο φουσκωμένο. Πώς φαίνεται? Αυτό θέλαμε. Λοιπόν, τώρα, ξανά το αλεύρι είναι ο σύμμαχός μας. Πρέπει να χρησιμοποιούμε όλη την ώρα το αλεύρι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε το ζυμάρι. Και όπως βλέπετε, καθώς περνάει η ώρα, ήδη έχει γίνει πιο εύκολο στο δούλεμα. Δεν κολλάει τόσο πολύ, γιατί καθώς φούσκωσε, γενικά έδεσε το ζυμάρι μας παραπάνω και είναι πολύ εύκολο στο να φτιάξουμε τώρα πυροσκή. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι απαραίτητο στο αρχικό στάδιο να είναι αρκετά μαλακό το ζυμάρι, ελαστικό, και τώρα είναι πολύ εύκολο στο να φτιάξουμε τα πυροσκή μας. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να χωρίσω τη ζύμη μου στα 12. Οπότε, εδώ πέρα θέλω 6 και 6, εδώ πέρα θέλω 3 και 3. Και το καθένα πρέπει να το χωρίσει στα 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Λοιπόν, τώρα, η γέμιση, όπως είπαμε, είναι σχετική. Βάζουμε ό,τι γέμιση θέλουμε, αλλά παραδοσιακά στα πυροσκή βάζουμε λουκάνικο. Τέλεια. Τώρα, έχω 12 τεμάχια, 6 λουκάνικα. Θα κόψω τα λουκάνικά μου στη μέση, εδώ. Και είναι πολύ εύκολο στο να ετοιμάσετε τα πυροσκή. Παίρνετε τον πλάστη σας, μία μεμβράνη, οτιδήποτε σας βοηθήσει. Βλέπετε ότι κολλάει λίγο, αλλά δεν μας πειράζει. Άμα δεν χρειάζεται να βάλετε άλλο αλεύρι, μην βάλετε. Και τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Έτσι όπως είναι, παίρνετε, τυλίγετε. Φροντίστε να πιέσετε καλά για να κολλήσει, γιατί συνήθως άμα δεν πιέσουμε καλά ανοίγουνε. Είναι σαν λούκανο πιτάκια, το βλέπετε. 1, 2. Λοιπόν, έχω 2 ταψάκια εδώ. Θα χωρίσω 6 και 6. 1, 2, 3. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε να φουσκώσουν λίγο ακόμα. Όχι πολύ ώρα. Μέχρι περίπου να γίνουν λίγο παραπάνω φουσκωτά. 1,5 ωράκι θα αφήσετε. Μην αφήσετε παραπάνω, γιατί άμα φουσκώσουν πάρα μα πάρα πολύ, μετά θα είναι δύσκολα στο ψήσιμο και θα σπάσουν. Οπότε, μισή ωρίτσα αφήνουμε έτσι. Θα βάλω και το λάδι μου να ζεσταίνεται για να τα τηγανίσουμε και να τα φάμε. Το πυροσκή ή περεσκία στα ποντιακά προέρχεται από τη Ρωσία και από εκεί έφτασε στον Πόντο. Πυρόγ στα ρωσικά σημαίνει πίτα. Η αφράτη ζύμη μπορεί να έχει γέμιση αλμυρί με αλαντικά, πατάτα, κυμά, λουκάνικο, τυρί ή γλυκιά γέμιση με σοκολάτα ή κρέμα. Και μετά από μισή ωρίτσα φουσκώσανε λίγο, όπως σας είπα, δεν χρειάζεται να φουσκώσουν πολύ. Λίγο, ίσα ίσα. Και το λάδι μας πρέπει να καίει, αλλά να μην καίει πάρα πολύ. Σε περίπτωση που καίει πάρα πολύ, θα πάρουν χρώμα κατευθείαν εξωτερικά, αλλά μέσα θα είναι ομά. Πρέπει να τα αφήσουμε να ψηθούν. Οπότε νομίζω ότι εδώ πέρα είναι εντάξει. Βλέπετε ότι καίει το λάδι, αλλά καίει λίγο. Μην φοβάστε, δεν θα ρουφήξουν πολύ λάδι. Θα το κάνω σε 3 δόσεις. Οπότε πρώτα θα βάλω τα 4 μέσα. Εδώ. Και αρχίζουν να φουσκώνουν ακόμα παραπάνω μέσα στο λάδι. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι λίγο-λίγο να προσέχετε να τα γυρνάτε. Θέλουμε να ψηθούν ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές και θα γίνουν τόσο σεξι και τόσο ωραία που πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Νομίζω ότι θα πειραματιστείτε μετά από αυτή τη συνταγή με πολλές γεμίσεις. Θα βάλετε φετούλα, θα βάλετε ντοματούλα, θα βάλετε το ένα, θα βάλετε το άλλο. Θα κάνετε και γλυκά πυροσκή, θα βάλετε σοκολάτα. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που είναι. Βέβαια, να σας πω, η πρώτη συνταγή πυροσκή που είχα δοκιμάσει ποτέ μου ήταν στον προσκοπισμό. Είχαμε πάει μία περιφερειακή κατασκήνωση, είχαμε πάει με άλλα συστήματα μαζί. Και η μαγείρισά μας ήταν η γιαγιά ενός προσκόπου που ήταν πόντια. Και τα πυροσκή που έκανε ήταν όλα με πατάτα και φέτα, δεν έκανε με λουκάνικα. Αλλά το θέμα είναι ότι το ζυμάρι ήταν πάρα πολύ μαλακό. Θυμάμαι ότι πραγματικά από τα χέρια της έπεφτε το ζυμάρι. Έβαζε φέτα και έτσι όπως ήταν μαλακό, κατευθείαν το ρίχνε και το ψήνε. Δηλαδή ήταν τελείως διαφορετική η φιλοσοφία, που εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε και εγώ αυτή η συνταγή που σας δίνω είναι μια συνταγή που μπορείτε να ετοιμάσετε όλοι. Το λέω περισσότερο για να μην το δει κανένας πόντιος και μου πει ότι αυτά δεν είναι τα πυροσκή που κάνω εγώ, τα πυροσκή που κάνω είναι πιο ιδιαίτερα. Τα έχω δουλέψει
κύριε Πόντι, τα πυροσκή τα κανονικά, από πολύ μικρό. Αλλά αυτά είναι πιο εύκολα και πιο σίγουρα για να τα φτιάξετε όλοι σας. Κοιτάξτε τι ώρα που βγαίνουν. Βγαίνουν σαν hot dog, σαν corn dog, να το πω καλύτερα. Και ουσιαστικά θέλουμε να τα δώσουμε χρόνο, περίπου 3-4 λεπτάκια, μέχρι που να ψηθούν μέσα-μέσα. Γιατί έχουμε αρκετό ζυμάρι, το βλέπετε. Άμα δεν του δώσουμε χρόνο του ζυμαριού, δεν θα ψηθούν. Γυρνά όλη την ώρα, εδώ και εδώ. Είναι φανταστικό. Απ' έξω είναι τραγανό, από μέσα είναι πάρα μα πάρα πολύ αφράτο και όσο περνάει η ώρα θα γίνεται ακόμα πιο μαλακό και ομοιόμορφο γύρω-γύρω. Με ξέφτει η συνταγή να ξέρετε ότι δεν τραβάει πολύ λάδι. Γιατί τα πυροσκή γενικά είναι έτσι λίγο λαδερά. Λοιπόν, τα τέσσερα είναι έτοιμα, πάμε να ψήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Προσέχω φωτιά μου να είναι μέτρια, να μην είναι πολύ δυνατή, γιατί δεν θέλω να πάρουν χρώμα απ' έξω και μέσα να ανομά. Και τα πυροσκή μας είναι έτοιμα. Πώς σας φάνηκε σαν σύνταγη, Μίτσο? Πάρα πολύ. Με 6 λουκάνικα που πραγματικά έχουν το τίποτα στο σούπερ μάρκετ. Λίγο αλεύρι και λίγο ζάχαρη και λίγο μαγιά, τέλος. Έχεις αυτό εδώ το ταψί γεμάτο πυροσκή. Πόσο φανταστικό είναι να μπορούμε να κάνουμε συνταγές και όντως να πιάνουν τόπο. Λοιπόν, τώρα καίνε αυτά εδώ. Δεν πειράζει. Θα βάλω εδώ. Πώς το βλέπετε? Λοιπόν, τώρα μη με βρίσκετε η Πόντι. Θα βάλω κέτσαπ και μουστάρδα από δίπλα. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να βουτήξει μέσα. Κανονικά δεν σερβίρονται τα πυροσκή έτσι. Αλλά είναι μια καλή εκδοχή. Για τα πυροσκή με λουκάνικο. Φτιάχνουμε πρώτα τη ζύμη για τα πυροσκή. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το γάλα, τη ζάχαρη, τη μαγιά και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Προσθέτουμε τα αυγά και χτυπάμε μέχρι να φρατέψουν τα υλικά. Ρίχνουμε το αλεύρι, το αλάτι, το ελαιόλαδο και χτυπάμε στο μίξερ για 5 με 6 λεπτά. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε αλευρωμένο μπολ, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και την αφήνουμε να φουσκώσει για 1 με 1,5 ώρα. Αλευρώνουμε τον πάγκο και χωρίζουμε τη ζύμη σε 12 κομμάτια. Κόβουμε τα λουκάνικα στη μέση. Ανοίγουμε κάθε κομμάτι ζύμης με τον πλάστη, βάζουμε ένα κομμάτι λουκάνικο και τυλίγουμε σε ρολό. Βάζουμε τα πυροσκή σε ταψιά με λαδόκολλα, τα καλύπτουμε με πετσέτες και τα αφήνουμε για 30 λεπτά να φουσκώσουν. Στη συνέχεια, τα τηγανίζουμε σε δόσεις σε ένα βαθύ τηγάνι με ηλιέλαιο για 3 με 4 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε. Κοίταξε εδώ. Να το κόψουμε ένα μαχαίρι, να δείξουμε πώς είναι μέσα και θα σου κάνω ένα ωραίο πλάνο. Θέλω να καταλάβετε πόσο αφράτο είναι το ψωμάκι. Έχει ψηθεί στην εντέλεια, όπως σας είπα, και θα το φάω σκέτο για να μην παρεξηγηθούν οι πόντοι. Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Απ' έξω είναι τραγανό, μέσα είναι πάρα πολύ αφράτο. Το λουκάνικο ουσιαστικά ολοκληρώνει την γεύση. Είπαμε, σαν γεύση βάζετε ό,τι με ό,τι θέλετε. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι τα πυροσκή όντως τρώγονται μετά από ώρες εξίσου ευχάριστα. Που σημαίνει ότι και να σας μείνουν μια ολόκληρη μέρα δεν πειράζει. Τρώγονται ευχάριστα και την επόμενη μέρα. Θα συνεχίσω να τρώω το πυροσκή μου. Άμα θέλετε να πάρετε, ελάτε.